Αποστόλη, θέλω να μου πεις αρχικά σε τι φάση της ζωής σου σε πετυχαίνω. Είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία φάση της ζωής μου, με την οικογένειά μου, με τη δουλειά μου και με διάφορα πράγματα τα οποία ετοιμάζω σιγά σιγά. Τον εαυτό σου ως πατέρα το φανταζόσουν, να. Πάντα είχα αυτό είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Όταν μεγαλώνεις με αγάπη στην οικογένειά σου, θες να προσφέρεις και εσύ αυτή την αγάπη, οπότε είναι φυσικό επακόλουθο. Θέλω να είμαι δίκαιος, γιατί θέλω να είναι δίκαιοι οι άνθρωποι τα παιδιά μου και θέλω να έχουν ήθος και να μην πατάνε τις αρχές στις οποίες πιστεύουν ποτέ. Όπως έκανα και εγώ και όπως με δίδαξε και ο πατέρας μου. Είσαι εσύ ή είναι η Ρούλα εκείνη που θα είναι λίγο πιο αυστηρή, θα τους φωνάξει, θα ανεβάσει λίγο τον τόνο, ας πούμε. Κοίτα, εξαρτάται. Μπορεί να φωνάξω εγώ, μπορεί να φωνάξει η Ρούλα, αλλά δεν υπάρχει φωνή ουσιαστική. Αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολο μπορεί να είναι καμιά φορά με τη Ρούλα όταν έχει να κάνει με τρία παιδιά στο σπίτι. Βέβαια. Και? Βέβαια. Απλά δεν έχει καταλάβει και η ίδια ότι είναι το τέταρτο παιδί. Ο ρόλος της μητέρας σε μια οικογένεια συνήθως λίγο φέρνει τα πράγματα σε φρενάρι κάποιες τρέλες που μπορεί να συμβαίνουν μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, όπως ενδεχομένως θα βάλει εντός εισαγωγικών τις φωνές τα παιδιά, μπορεί να τις βάλει πάλι εντός εισαγωγικών και σε σένα. Βέβαια. Ναι. Γιατί στο παιχνίδι είμαι και εγώ ακραίος, δηλαδή επικίνδυνος. Είναι γνωστό ότι η Ρούλα δεν είχε και την πιο εύκολη εγκυμοσύνη. Ναι. Υπήρξε στιγμή που φοβήθηκες, που παρακουνήθηκες. Όχι, ούτε μια στιγμή. Είχα φοβερή πίστη πάνω σε αυτό το πράγμα. Και ήμουν σίγουρος, ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Και μάλιστα ανέφερα και στο γυναικολόγο της γυναίκας μου ότι... Γιατί κάποια στιγμή μου είπε, μάλλον έχεις δύο κοριτσάκια. Όχι, του λέω, έχω ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Ξέρουμε ότι είχες πολύ καλή σχέση και με τον πατέρα σου. Ναι. Υπάρχουν στοιχεία δικά του που βλέπεις πλέον σε εσένα ως πατέρας. Βέβαια. Να είμαι παλικάρι, αυτό μου λέγε πάντα, να είσαι παλικάρι. Το παλικάρι δεν σημαίνει να είσαι μάτσο μάγκας και όποιος ξέρεις, κατάλαβες, να ρίξεις ξύλο. Όχι, είναι να είσαι σωστός και δίκαιος απέναντι στους άλλους. Δεν έχει συμπληρωθεί ούτε ένας χρόνος που έχει φύγει. Ναι. Τι είναι αυτό που σου λέγει περισσότερο από εκείνον? Κοίταξε να δεις, για μένα δεν έχει φύγει. Πάντα είχαμε ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο, πολύ πνευματικό, μπορώ να το πω και έτσι. Που ήταν ένας άνθρωπος που ήταν φίλος σου, η κολλητή μου στην παρέα μου. Μου λέγανε φέρ' τον πατέρα στην παρέα μας να πιούμε ένα κρασάκι. Τα τελευταία 24 ώρα έχει κυκλοφορήσει η αφίσα της ταινίας που ετοιμάζεται, στην οποία θα υποδηθείς τον Ιησού. Η ταινία είναι μεσαίου μήκους, η οποία θα πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ στο εξωτερικό. Είναι φεστιβαλική ταινία, το Δείπνο του Βοσκού. Αφορά ένα αληθινό γεγονός ενός βοσκού, ο οποίος ήθελε να πάει κοντά στο Θεό. Είχα μια συζήτηση με τη γυναίκα μου που αφορούσε πράγματα της Εκκλησίας και ειλικρινά ήταν πολύ σημαδιακό. Δεν ξέρω που θα ήμουν αν δεν ήταν η Ρούλα. Πραγματικά δεν ξέρω τι κινήσεις θα είχα κάνει επαγγελματικά αν δεν ήταν η Ρούλα. Η Ρούλα έχει δηλώσει ότι είσαι ο μούσος της. Για εσένα εκείνη τι είναι? Είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Δεν βλέπω κάτι άλλο πέρα από αυτό. Είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα για μένα. Πες μου λίγο για τις σχέσεις σας, πώς είναι σήμερα. Είναι πιο δυνατή από ποτέ. Γιατί αν υπήρχε ένας στόχος δυνατός πριν τα παιδιά, τώρα είναι ακόμα πιο δυνατός αυτός ο στόχος. Το να είσαι μια οικογένεια δεμένη και να προχωράς στα καλά και στα κακά. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι το σπίτι το κρατάει η γυναίκα. Υπάρχουν οι άλλοι που λένε ότι ο άντρας του σπιτιού είναι το βασικό πρόσωπο. Και οι δύο κρατάνε το σπίτι. Εγώ δεν είμαι πολύ σύμφωνο σε αυτό και στον άντρα των Βαλκάνιων και σε αυτά. Ίσα που το σχαίνομαι και από μικρός δηλαδή. Κάνετε. Μπράβο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Γεια σου, Ελένη. Την Ελένη. Γεια σου, Ελένη μου.